Μαμά, η ανακύκλωση είναι σημαντική, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι. Είδες που σου το έλεγα? Ναι, αλλά στο σπίτι δεν κάνουμε ανακύκλωση. Κάνουμε? Δυστυχώς όχι, αγάπη μου. Γιατί? Γιατί έτσι. Πώς έτσι? Ούτε χώρο έχουμε, αγάπη μου, ούτε χρόνο. Γιατί? Τις πυραμίδες θα χτίσουμε. Ρωτήστε και κάτι τον μπαμπά σας. Μπαμπά, γιατί δεν κάνουμε ανακύκλωση? Επειδή δεν μου το λέει συνέχεια η μαμά σας. Θέλω να πω, δεν ξέρω τι ανακυκλώνεται και... Και? Και δεν ξέρω πού να πάω τα διάφορα υλικά και... Και? Και, και θα αλλάξουμε θέμα. Αγάπη μου, θα πάμε στη μάνα μου την Κυριακή. Αγάπη μου, δεν νομίζω. Γιατί? Γιατί θα βρέχει. Μα τι λες τώρα? Και θα χάσω και την αγαπημένη μου εκπομπή. Αλήθεια τώρα? Και υπολογίζω να έχω και πονοκέφαλο. Πάλι? Ναι, τα παιδιά μεγαλώνουν με τη μέρα. Άσε που μου έχουν αρχίσει τις περίεργες ερωτήσεις. Όχι, όχι, Μαρίνα μου. Αυτό με τα ζουζούνια και τους πελαργούς το έχουμε συζητήσει. Τώρα με ρωτάνε συνέχεια για την ανακύκλωση. Α, κάνετε εσείς? Όχι, εμείς δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε χρόνο. Παναγιώτη μου, συγχύρισες το δωμάτιό σου, αγάπη μου? Όχι ακόμα. Όταν θέλεις κάτι, βρίσκεις χρόνο. Όλο δικαιολογίες είναι αυτό, παιδί Μαρίνα μου. Απορώ σου ποιον έμοιασε. Τι λέγαμε? Α, ναι, δεν έχω καθόλου χρόνο. Άστα. Ξέρεις πράγμα που πέταξα? Τι? Ανακύκλωση? Δεν χρειάζεται, αφού θα τα θάψουν και θα γίνω από μόνα τους χώμα. Τι εννοείς δεν έχω ιδέα τι λέω? Κι όμως, ο φίλος έχει δίκιο. Οι χωματερές δεν είναι λύση. Επειδή όσα περισσότερα θάβουμε, τόσο μεγαλύτερη ζημιά προκαλούμε στο φυσικό μας περιβάλλον. Ας μείνουν καμένα. Τι? Εννοώ, ας τα κάψουμε. Το ανεξέλεγκτο κάψιμο των σκουπιδιών πάλι προκαλεί σοβαρή ζημιά στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία όλων μας. Ανακύκλωση, ε! Θέλω να μιλήσουμε για το μέλλον. Σπούδες από τώρα? Όχι ακριβώς. Μήπως θες να μιλήσουμε για την πρίκα σου? Περίπου. Παντρεύεσαι? Όχι βέβαια. Μιλώ για το μέλλον μου, το δικό σας και όλων των ανθρώπων. Θα βάλεις υποψηφιότητα για πλανητάρχης? Μακάρι να μπορούσα. Θέλω να μου πείτε γιατί μου λέτε ψέματα. Εμείς? Ναι, εσείς. Μου λέτε να σέβομαι τους άλλους. Σωστά? Σωστά. Μου λέτε να σέβομαι ό,τι βρίσκεται γύρω μου. Σωστά? Σωστά. Πώς μπορώ να σέβομαι τους άλλους, τον εαυτό μου και το περιβάλλον, όταν δεν μπορούμε ως οικογένεια να κάνουμε κάτι τόσο απλό όπως την ανακύκλωση? Μπορούμε να ξεκινήσουμε από Δευτέρα. Σαν τις δίδες που δεν κάνουμε ποτέ, ακούγεται. Παιδί μου, καλή είναι η ανακύκλωση, αλλά είναι πελαλίδικη. Χρειάζεται χώρο και χρόνο. Γιατί? Δοκίμαζες και δεν τα κατάφερες? Όχι. Χωρίζουμε τα διάφορα υλικά που πλέον δεν χρειαζόμαστε. Όπως δηλαδή συσκευασίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες και ρούχα που δεν χρειαζόμαστε. Μέχρι στιγμής ακούγεται απλό. Μετά τι γίνεται? Μετά τα μεταφέρουμε στους χώρους από τους οποίους θα συλλεχθούν. Οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με τα υλικά που θα ανακυκλώσουμε. Σωστό. Η διαδικασία της συλλογής είναι πολύ σημαντική για την ανακύκλωση. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες σχετικών οργανισμών όπως Green Dot Κύπρου, η ΑΦΙΣ, η ηλεκτροκύκλωση, ο Ανάκυκλος και άλλες. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Recycle CY. Τότε τι πετάμε στα σκουπίδια? Την κρίνια της παιδεράς μου. Ότι δεν μπορεί να ανακυκλωθεί φυσικά. Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε πολύ χρόνο και χώρο για την ανακύκλωση, ε? Σωστός. Όπως πάντα. Τι κάνει ο μικρούλης μου? Τον Πικάσο στην πλέτη περίοδο. Είναι ωραίο. Μας είπα στο σχολείο να κάνουμε σχεδία σχετικά με τα οφέλη της ανακύκλωσης. Τέλειο είναι. Έλα τώρα να πλύνεις τα χέρια και σου να φάμε, αγάπη μου. Μα δεν τελειώσα. Θα κάνω κι άλλα. Δεν θα κάνεις και έκθεση σε γκαλερί? Μα υπάρχουν κι άλλα ωφέλη από την ανακύκλωση. Εξοικονόμηση πρώτων υλών, ενέργειας, πετρελαίου, μείωση αποβλήτων, σώζονται περισσότερα δέντρα. Καλά όλα αυτά από την ανακύκλωση. Κατάλαβα. Δεν θα φάμε σήμερα. Η ανακύκλωση είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε όλοι. Όπως είναι ο κύκλος της ζωής, έτσι είναι και ο κύκλος της ανακύκλωσης. Ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά.
Εκεί που θεωρείς ένα υλικό άχρηστο, αυτό μπορεί να γίνει μια χρήσιμη πρώτη ύλη για κάτι άλλο. Σκεφτείτε το λιγάκι. Ποιος έχει το πράσινο? Thank you.